μουσάων ελικονιάδων αρχόμεθα είδην. Εθελικόνος έχουσιν όρος μέγατε ζαθεόντε και τε περικρίνην η οειδέα πώς απαλύσιν. Ορχεύντε και βομών ερισθενέως κρονίοντος. Σκεφτόμουν τις τελευταίες μία-δυο μέρες, αφού με προσκάλεσαν από την ΕΡΤ να προσφέρω κι εγώ τους ήχους μου, τι έπρεπε να πω, σαν εισαγωγή. Ακούω και μ' αρέσει πάρα πολύ που όλοι όσοι καλούνται μουσική να εκφραστούν και ρητά. Απλά δεν έχω σπουδάσει ούτε πολιτική, ούτε κόμματα. Έχω σπουδάσει τον ήχο. Τον ήχο όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, αλλά στην καθημερινότητά μου. Αυτό που είπα στην αρχή είναι η εισαγωγή από την θεογονία του Ησιώδου. Είναι στα αρχαία ελληνικά και είναι η επίκληση στις εννέα μουσες. Επικαλείται δηλαδή ο Ησιώδος στις εννέα μουσες να του δώσουν έμπνευση. Έχω λίγο μπερδευτεί σαν νέος άνθρωπος αυτήν την εποχή για το τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει να λέμε. Τυχαίνει να με ενδιαφέρει πολύ η έρευνα και προσπαθώ να μελετώ επιστήμονες και καλλιτέχνες από όλες τις εποχές και από όλο τον κόσμο. Αυτό που θα σας παρουσιάσω απόψε λέγεται ονειρογράφος και είναι μια έρευνα που έχω κάνει για διάφορους τύπους κυμάτων, για τα εγκεφαλικά κύματα, τα ηλεκτρομαγνητικά και τα κύματα του ήχου. Όλο αυτό βασίζεται στην πορεία ενός ύπνου, στις διάφορες φάσεις του και στη θεραπευτική ιδιότητα των ονείρων. Το όνειρο δεν είναι μόνο κάτι εικόνες που θυμόμαστε αφού ξυπνήσουμε. Το όνειρο καίει στην ψυχή μας και δεν σβήνει ποτέ. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Καλά μας κύματα. Ελεύθερα. Μία από τις μέρες που έκανα την έρευνα και έγραφα τον ονειρογράφο πριν 1-2 χρόνια, έκλεισα τα μάτια και άπλωσα τα δάχτυλά μου. Thank you.
Να θυμόμαστε γιατί είμαστε εδώ απόψε και κάθε βράδυ. Και να θυμόμαστε ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο πράγμα μες στο κεφάλι μας που λέγεται εγκέφαλος και ένα ζευγάρι αυτιά που με αυτά ακούμε την ψυχή μας και τον δίπλα μας και βλέπουμε. Να θυμόμαστε ότι μπορούμε να σκεφτούμε και ότι μπορούμε να μιλάμε. Να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι και να θυμόμαστε να ευχαριστούμε και τον δίπλα μας, όπως εγώ ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς απόψε και όλους εσάς. Και καλή μας δύναμη. Τα κύματά μας είναι πολύ δυνατά. Καλή συνέχεια.